Μια μεγάλη καλημέρα στον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να το φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Λεβέντη, κύριε πρόεδρε, γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά και χαιρόμαστε που σας ακούμε και χαιρόμαστε μάλιστα γιατί έχετε το θάρρος να λέτε την άποψή σας, έστω και ορισμένες φορές αν διαφωνώ εγώ. Θέλω να ξεκινήσω, με το θέμα, να μην πω το σκοπείο, του νέου κράτους της Βόρειας Μακεδονίας. Από χθες υποτίθεται και επισήμως χρησιμοποιείται αυτός ο όρος. Εσείς έχετε μια διαφορετική άποψη. Λέτε ότι δεν έπρεπε να υπήρχε όρος Μακεδονία με τίποτα. Και, ναι. Αλλά καλώς ή κακώς. Δεν ερωτήθηκε ο λαός, ο ελληνικός λαός. Ενώ εκεί κάναν δημοψήφισμα, κάναν συσκέψεις αρχηγών υπό τον πρόεδρο της δημοκρατίας τους στα Σκόπια. Στην Ελλάδα δεν κάναμε τίποτα. Πήγε μόνος ο Τσίπρας με τον Κοντζιά και υπογράψανε. Μάλιστα. Και μετά το φέραν στη Βουλή βιαίως και υπό την πίεση Αμερικάνων και Γερμανών μας βάλανε με το ζόρι να ψηφίσουμε. Αυτό έγινε. Τώρα όμως έχουμε μια διεθνή συμφωνία. Ναι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν βλέπω ότι όταν κάτι γίνεται με το ζόρι και χωρίς να τηρούνται οι δημοκρατικές διαδικασίες, εγώ δεν το αποδέχομαι ως συμφωνία. Συμφωνία θα ήταν εάν είχαν κληθεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να δώσουν τη γνώμη τους, αν είχε ερωτηθεί ο λαός, εκεί όντως θα υπήρχε μια ευθύνη της κοινωνίας πια. Θα είχε και η κοινωνία προσυπογράψει. Ενώ τώρα ο Τσίπρας έκανε την προδοσία μόνος του, εμείς δεν μπορούμε να καταπιούμε τέτοια προδοσία. Κύριε, δεν ξέρω, ναι, πέστε μου, λέτε εσείς αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, ο οποίος ήταν και αυτός από τους μεγάλους πολέμιους της συμφωνίας. Δεν ήταν πολέμιος, ο Μητσοτάκης εδώ κάνετε λάθος. Ο Μητσοτάκης, ο πατέρας του εδώ και 50 χρόνια έδινε τα Μακεδονία. Και είχε πει σε 10 χρόνια να το ξεχάσουμε. Άλλο συγχωρεμένος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, άλλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και τούτος, και ο Κυριάκος, η Ντόρα με τον Καραμαλή το 2008, ανάρτησαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών ως θέση της Ελλάδος τη σύνθετη ονομασία. Μάλιστα. Και τούτοι ήταν υπέρ του να δώσουμε το Μακεδονία. Μόνο για γλώσσα και για ταυτότητα μιλούσε η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, τι ψάχνετε, συνενόχους, δηλαδή ψάχνει ο Τσίπρας στον χώρο της δεξιάς? Είναι όντως συνένοχοι. Και άμα είναι συνένοχοι, τι, άρα επικυρώνει τη συμφωνία? Δηλαδή αν έχει συνένοχους μια προδοσία, σημαίνει ότι είναι έγκυρη και οφείλουμε όλοι να τη σεβαστούμε? Τώρα, κύριε πρόεδρε, αν με... Και το Πασόκ είχε άποψη να δώσουμε το όνομα. Και το Πασόκ έλεγε μόνο για γλώσσα και για ταυτότητα. Ο Βενιζέλος στο ΝΟΗΕ έκανε ομιλία και είπε ότι η επίσημη θέση της Ελλάδος είναι η σύνθετη ονομασία. Όλα όμως αυτά ήταν ψευδή. Η μόνη επίσημη θέση της Ελλάδος ήταν να μην χρησιμοποιηθεί η λέξη Μακεδονία, η απόφαση πολιτικών αρχηγών υπό τον Καραμαλή το 1992. Αυτή ήταν η επίσημη. Όλα τα άλλα ήταν προσωπικές τους απόψεις. Μάλιστα. Τώρα βέβαια θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα και αν η συμφωνία... Θα ακυρωθεί η συμφωνία, θα ακυρωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι που δεν τόσο υπέγραψε ο ελληνικός λαός, κάτι που κατά 80% ήταν αντίθετη κοινωνία. Δεν μπορεί να το καταπιούμε, κύριε Μπαρδουνιά μου. Δεν μπορούμε να το καταπιούμε. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Όταν ενήργησαν χωρίς τη θέληση της κοινωνίας. Εμείς σαν Ένωση Κεντρών ήμασταν υπέρ του να υπάρχει κρατήδιο Σκοπίων, υπέρ του να το στηρίξουμε, να στείλουμε επιχειρηματίες, πολλών των ανταλλάγματα να παράσχουμε, είσοδο στους διεθνείς οργανισμούς να βοηθήσουμε να γίνει του κρατηδίου, όλα, απλά να αλλάξουν το όνομα, διότι είχε δημιουργηθεί ένα κακό προηγούμενο με τις αλυτοτικές τους βλέψεις, που δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι άνθρωποι συμμορφώθησαν. Μάλιστα. Δεν συμμορφώθησαν επειδή βάλανε μια υπογραφή. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ωραία. Και φοβούμεθα ότι ένας σκληρότερος διάδοχος του ΖΑΕΦ θα θέσει πάλι θέματα αλυτοτιγμού. Και τότε τι θα κάνει η Ελλάδα?
Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ούτως ή άλλως το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Θέλω λιγάκι να έρθω στις συζητήσεις που γίνονται στη Βουλή για την αναγνώριση του Συντάγματος, για αυτή την κόντρα γύρω από το άρθρο 32, που έκανε μια έξυπνη τρίπλα η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας είχε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα σε έξυπνες κινήσεις. Είπε ότι θα ψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε η επόμενη κυβέρνηση με 151 ψήφους να μπορέσει να αλλάξει ό,τι θέλει. Και τώρα έχουμε μια αντιπαράθεση μεταξύ τους. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Εγώ βλέπω ότι δεν θα γίνει καθόλου αναθεώρηση. Ότι έχουν διαφορετικό σκεπτικό τα δύο αυτά κόμματα. Έχουν διαφορετικό σκεπτικό όσον αφορά τις αναθεωρητές διατάξεις. Έχουν σε πάρεις βέβαια. Άρα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Δεν θα πάρει τίποτα 180 ώστε να πάει την επόμενη με 151. Η επόμενη Βουλή να βρει 180 αποκλείεται. Άρα όλη αυτή η συζήτηση είναι για να αναλύσκεστε εσείς οι δημοσιογράφοι σε συζητήσεις. Μάλιστα. Έχει γίνει μια, ξεκινήσει μια συζήτηση για το αν η παρούσα Βουλή, το άρθρο 110, που λέει αν δεσμεύεται η επόμενη Βουλή από τις κατευθύνσεις που θα ψηφίσει η παρούσα. Δεν δεσμεύεται, όλοι οι συνταγματολόγοι λένε, μόνο κάτι Σιριζέοι λένε, ένα-δύο Σιριζέοι λένε δεσμεύεται. Όλοι οι συνταγματολόγοι λένε ότι αυτή η Βουλή μόνο ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν, λέει. Η επόμενη, λέει, προς ποιαν κατεύθυνση θα αναθεωρηθεί. Η επόμενη Βουλή. Ωστόσο, αν δεν συνενέσουν οι δύο μεγάλοι, ακόμη και στην επόμενη Βουλή, όπου το πιο πιθανό να μην έχουμε αυτοδυναμία, πάλι δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει. Αυτό κακώς συζητάτε. Μάλιστα. Εγώ είδα μέσα στη Βουλή πλήρη συμφωνία. Πείτε μου κάτι, με το άρθρο. Θέλουμε το Σύνταγμα να είναι εργαλείο τους ο καθένας. Δεν θέλουμε να είναι ένα εργαλείο νομιμότητας. Θέλουμε να είναι εργαλείο των προσωπικών των σχεδίων. Εσείς... των τακτικισμών τους. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι αλήθεια, δυστυχώς. Και υποτίθεται ότι πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Πείτε μου κάτι, κύριε Πρόεδρε. Εσείς είχατε ταχθεί υπέρ της απλής αναλογικής. Ναι, το και άρθρο, πάντα. Ναι, και παραμένετε σταθερός αυτό. Ναι. Το άρθρο 54 που λέει ότι η απλή αναλογική πρέπει να συνταγματικά να είναι το μόνιμο εκλογικό. Θα τη στηρίξετε, θα την ψηφίσετε σε αυτή ή όχι? Εγώ τίποτε δεν θα ψηφίσω. Ξέρετε γιατί? Γιατί ούτε ο Τσίπρας το πιστεύει. Ούτε το πιστεύει. Όταν συζήτησα εγώ με τον Τσίπρα για την απλή αναλογική και πήγα και το ψήφισα, τον παρακάλεσα για να αποδείξει ότι εννοεί την απλή αναλογική, να μην περνάει νομοσχέδια με 151-152. Να προσπαθήσει μέσα στη Βουλή να φέρει κλίμα συνένεσης. Να περνάμε τα νομοσχέδια με 220-230 ή να μην τα περνάμε καθόλου. Να περνάμε δηλαδή συνενετικά τα νομοσχέδια. Όμως, κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η προϋπόθεση για την απλή αναλογική. Απλή αναλογική δεν είναι μόνο να λες θέλω απλή αναλογική, αλλά να λειτουργείς σε κλίμα απλής αναλογικής. Το κλίμα απλής αναλογικής είναι κλίμα συνένεσης. Όταν συνέχισε ο Τσίπρας παρά τις υποδείξεις μου και όλα τα νομοσχέδια έκτοτε για 3 χρόνια τα πέρναγε με 151-152, συνέχισε λοιπόν την πολιτική της πόλωσης και της αντιπαράθεσης. Άρα δεν πιστεύει στην απλή αναλογική, υποκρίνεται. Ένας πολιτικός που πιστεύει στην απλή αναλογική θυσιάζει την εξουσία χάρη αυτής. Απλή αναλογική τι θα πει, εγκαταλείπουμε τη μοναχοφαγία και πάμε και κάνουμε κυβέρνηση 3,4. Ο Τσίπρας συνέχιζε την πολιτική Σαμαρά, Καραμαλή, και ενώ έλεγε ότι είναι με την απλή. Άρα υποκριότανε. Στα λόγια ήταν με την απλή, στα έργα συνέχιζε λογική ενισχυμένη. Κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και απλή και άδολη αναλογική όπως έλεγε η αριστερά παλιά. Βάζει το όριο του 3%. Από μόνη της αυτή. Αυτό το 3% το βάζουμε για τους μουσουλμάνους, δεν το βάζουμε για κανένα άλλο λόγο. Για να μην υπάρξει μουσουλμανικό κόμμα. Σας παρακαλώ τώρα, μην λέμε το 3% δεν αλλάζει την απλή αναλογική. Απλά μπήκε για να μην έχουμε
βουλευτές μέσα στη Βουλή Μουσουλμάνους που να τη λένε Τούρκοι. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί εκ αριστερών του ΣΥΡΙΖΑ και εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει μια συσσόρευση πολλών κομμάτων, τα οποία στις δημοσκοπήσεις πιάνουν από 1,5 μέχρι και 2,5%. Ας πιάνε, άμα δεν μπορούν να πιάσουν όμως 3, δεν θα μπαίνουν μέσα. Πολύ ωραία. Και εγώ αγωνιζόμουν 40 χρόνια για να πιάσω το 3. Πάμε. Για εγώ γιατί περίμενα καρτερικά. Να περιμένουν και αυτοί να αγωνιστούν. Μάλιστα. Η Βουλή, η ζωή είναι ένας αγώνας. Έτσι είναι. Το 3% μπήκε για τους μουσουλμάνους. Δεν μπήκε για να μην μπαίνει ο Λαφαζάνης ή η Χούντα ή ο Βελόπουλος ή διαφορετικοί. Το 3% μπήκε για να μην υπάρχει στη Βουλή μουσουλμανικό κόμμα. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τώρα την ιστορία με τα κόκκινα δάνεια. Όπου φαίνεται ότι προσπαθούν να βρουν μια χρυσή τομή κυβέρνηση και τραπεζίτες. Και υπάρχει και ένα θετικό, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, ότι για πρώτη φορά, κάτι που δεν το έβλεπε ο νόμος Κατσέλη, θα μπορούν να μπουν υπό προστασία και αυτοί που πήραν επιχειρηματικό δάνειο και βάλαν υποθήκη την πρώτη τους κατοικία. Εκτιμάτε, πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση, κύριε Πρόεδρε, η οποία να διευρύνει την προστασία σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων? Εγώ είμαι υπέρ του να βρεθεί μια λύση υπό τον όρο να μην κινδυνεύσει το τραπεζικό σύστημα. Όλοι θέλουμε λύση. Βεβαίως. Και όλοι θέλουμε τη μεγίστη δυνατή προστασία των δανειοληπτών. Αρκεί αυτό να μην σημάνει το να αγκαλιστούν τα πάντα. Γιατί όπως είπε ο Μπραγασάκης, κινδυνεύουν οι καταθέσεις. Λοιπόν, στην προσπάθειά μας να ανεβάσουμε τον πύχη της προστασίας, θα βρεθούμε μπροστά στο χάος. Εκεί λοιπόν χρειάζεται πράγματι πάλι σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί υπάρχει ένα όριο. Όταν αν το υπερβεί, θα πάει φυλακή όποιος πρωθυπουργός το υπερβεί. Όποιος πρωθυπουργός γκρεμίσει τις καταθέσεις αυτή τη στιγμή, που καταφέραμε μετά, όχι ότι εγώ θέλω να προστατεύσω τις καταθέσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα συνδρότας κάποιων ανθρώπων. Βέβαια, τι λέτε τώρα. Δεν μπορούμε για να προστατεύσουμε κάποιους να βάλουμε στην πειρά κάποιους άλλους. Και γι' αυτό βεβαίως γίνονται και οι επαφές και οι συζητήσεις και ψάχνουν να βρουν τη χρυσή τομή, το οποίο ο κύριος. Εγώ νομίζω ότι συζητήσεις αυτές πρέπει να είναι όλα τα κόμματα παρόντα. Μάλιστα. Δεν πρέπει να είναι μόνο ο Τσίπρας και οι τραπεζίτες. Γιατί ο Τσίπρας μπορεί να θέλει μια λύση τώρα προεκλογικά για να πει ότι βρήκε λύση, και η λύση αυτή να είναι βραδιφλεγής βόμβα που θα δημιουργήσει κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Υποτίθεται βέβαια ότι η λύση θα έρθει με τη σύμφωνη γνώμη των τραπεζών και όχι μόνο. Μα δεν οι τράπεζες θα εγγυηθούν τις καταθέσεις. Η κυβέρνηση εγγυάται τις καταθέσεις. Ακούστε, αν οι καταθέσεις του κόσμου χαθούν, τι θα κυνηγήσω τους τραπεζίτες? Σωστά, αλλά η κυβέρνηση έχει ευθύνη να κρατάει την ομαλότητα στη χώρα. Όχι ο διοικητής της Εθνικής Τραπέζης και της Eurobank. Σωστό. Αυτοί είναι τραπεζίτες. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Ειδικά στην παρούσα φάση που δεν είναι ούτε καν ιδιοκτήτες, παρά είναι διορισμένοι, το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, δηλαδή αυτοί που διοικούν τις τράπεζες, δεν είναι ιδιοκτήτες, δεν έχουν μετοχές. Ναι, υπάλληλοι, ψηλόδοτοι. Προσωρινές, ναι, σε αυτούς θα εμπιστευτούν τις καταθέσεις του κόσμου. Ο Πρωθυπουργός και τα κόμματα είναι οι εγγυητές. Ωραία. Και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Πότε πιστεύετε ότι θα γίνουν εκλογές? Ο κύριος Τσίπρας λέει θέλω να πάω μέχρι τον Οκτώβριο. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει... Τρεις ημερομηνίες παίζουν. 14 Απριλίου, 26 Μαΐου, αυτές οι δύο, και η τρέλα είναι και για τον Οκτώβριο, αλλά εκεί θα πυροβολήσει τα πόδια του Τσίπρας. Δεν υπάρχει χρήμα για να μπορέσει να κρατηθεί μέχρι τον Οκτώβριο. Έχει πολύ μικρές πιθανότητες ο Οκτώβριος. Επομένως, οι ημερομηνίες των εκλογών είναι 14 Απριλίου τώρα, δηλαδή αμέσως μετά το πέρασμα κάποιων νόμων να οδηγηθούν σε εκλογές, ή από κοινού όλες 26 Μαΐου. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είναι, θα τα δούμε. Κύριε Πρόεδρε, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα και Βαρδουνιά μου. Καλημέρα. Σας.